Ηλιάσρα ψωδία ζήτα, στίχος 401. Ο Έκτορ τρέχει στο, να συναντήσει την γυναίκα του, την Ανδρομάχη. Μαζί της είναι η τροφός που κρατάει στην αγκαλιά της το μικρό γιο του. Το τρυφερό παιδί, λέει, τον αγαπητό Εκτορίδη. Εκτορίδης λέγεται από το όνομα του πατέρα του, ο γιος του Έκτορος. Εκτορίδη είναι αγαπητόν. Αλήγγυον αστέρι καλό. Όμοιο, λέει, με, αστέρα, με καλόν αστέρα. Ο Ευστάθιος λέει ότι δεν πρέπει να προσομοιώσει, λέει, ο Όμηρος το παιδί αυτό με ήλιο ή με σελήνη. Δεν πρέπει να το πει, γιατί είναι μικρό παιδί ακόμη. Όταν θα μεγαλώσει, θα φτάσει στην όριμη ηλικία, θα ονομαστεί ήλιος ή σελήνη. Το ίδιο χαρακτηρισμό τον έχουν πέρα τα δημοτικά τραγούδια, που λέει είχε μια θυγατέρα που ήταν τόσο όμορφη, σαν τον ήλιο και σαν το φεγγάρι και άλλα τέτοια. Το παιδί είναι μικρό και είναι πολύ χαριτωμένο, γι' αυτό και ονομάζεται, έχει επίτηδες ονομάζεται έτσι ο χαρακτηρισμός του, αστέρας, ένα καλό αστέρα, ένα όμορφο αστέρι. Τόσο όμορφο είναι αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί είναι ο βασιλικός Πες, είναι ο διάδοχος του τροϊκού θρόνου, που ο Έκτορ καλούσε Σκαμάνδριον, αυτό ήταν το όνομα του παιδιού. Όμως οι άλλοι αστιάνακτα, οι άλλοι, οι πολίτες του, οι συγγενείς, οι πολίτες της Τρίας, ονόμαζαν το παιδί αυτό αστιάνακτα. Γιατί μόνος ο Έκτορ, λέει εδώ ο Όμηρος εξηγεί, γιατί μόνος ο Έκτορ προστάτευε το ήλιον. Εγώ λέω ότι με αυτό το όνομα που του δώσαν, θα μπορούσε να εκφράζεται η βαθιά ελπίδα των τρώων αυτό το παιδί να μεγαλώσει και να βασιλεύσει μια μέρα στην Τρία, που σήμαινε ότι θα γίνει βασιλιάς της Τρίας, θα γίνει αστιάναξ. Δηλαδή έχει εκφράζει την ελπίδα του λαού να μην αλωθεί η Τρία, να μην καταστραφεί η Τρία, γιατί μόνο τότε θα μεγαλώσει το παιδί και θα βασιλεύσει. Αυτή την έννοια έχει και η διατήρηση, η προστασία των γυναικόπαιδων που λέμε σε έναν πόλεμο, ότι παρόλο το ότι οι άντρες θα σκοτωθούν, τα γυναικόπαιδα είναι αυτά που θα συνεχίσουν την πόλη. Ωστόσο αυτή η πόλη θα καταστραφεί και αυτό το παιδί δεν πρόκειται να μεγαλώσει ούτε να βασιλεύσει στην Τρία. Βεβαίως αυτή το βασιλικό γένος αλλάζει και μεταφέρεται σε άλλη περιοχή, στην Ιταλία. Μεταφέρονται στη Ρώμη, ιδρύουν τη Ρώμη ο Ενίας και οι συγγενείς του, το δικό του βασιλικό γένος δηλαδή, και την Ενετία, την Βενετία τη φτιάχνουν, όπως είδαμε, πώς τον έλεγαν, στο προηγούμενο το είχαμε δει, ο Αντίνορ με τους δικούς του, με τους Ενετούς. Όταν λοιπόν στη σύγχρονη ιστορία λέμε ότι σκοτώθηκαν, θυσιάστηκαν οι γυναίκες και τα παιδιά στην Άουσα, θέλουμε να τονίσουμε τη μεγάλη καταστροφή που συνέβη στην πόλη. Ναι, ότι καταστράφηκε ολοσχερός. Το μέλλον, ναι. Γι' αυτό. Αυτός είναι το μέλλον, ο αστιάναξ. Εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω ότι στη μετάφραση Καζαντζάκη Κακριδί, η λέξη αστιάναξ γίνεται καστραφέντης. Μεταφράζεται καστραφέντης. Το θεωρώ έγκλημα. Δεν είναι λόγος να αλλάξει το όνομα κάποιου, το όνομά του να αλλάξει επειδή θέλουμε να κάνουμε εντύπωση, επειδή θέλουμε να αφήσουμε το στίγμα μας στην ιστορία. Νομίζω δηλαδή ότι δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Άλλωστε και η λέξη αυτή δεν υπάρχει. Όχι, είναι κατασκευασμένη, αλλά να αλλάξεις μία λέξη, τέλος πάντων, αλλά να αλλάξεις το όνομα του αστιάνακτος. Βασικά είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα, αστιάναξ. Και σαν όνομα δηλαδή. Αλλά να το αλλάξεις έτσι, να το μεταφράσεις, δεν υπάρχει λόγος να μεταφραστεί καν. Τέλος πάντων. Τότε εκείνος, μιλάει για τον Έκτορα, μόλις είδε το παιδί του, μηδίασε ειδών το παιδί εν σιωπή, λέει. Η Ανδρομάχη κοντά στεκόταν δάκρυ χαίουσα. Έπιασε το χέρι του και είπε ονομάζοντάς τον. Δαιμόνιε. Θα σε φθείρει το μένος σου, δεν λυπάσαι τον ήπιο τέκνο και εμένα την άμυρη που ταχαίως χείρα θα σου είμαι, γιατί ταχαίως θα σε κατακτήνουν οι Αχαιοί.
θέλω να πω εδώ, για αυτοί οι τρεις στίχοι είναι γεμάτοι σημειώσεις. Τώρα, ο τρόπος που του απευθύνεται, δαιμόνια, την έχουμε ξαναδεί τη λέξη, αλλά εδώ θέλω να την τονίσω. Δαιμόνια, δεν τον ονομάζει ούτε Έκτορ, ούτε Άνερ, άνδρα δηλαδή, άνδρα μου που λέμε. Αυτή η φράση, καταρχήν δαιμόνιο σημαίνει κάποιες, δεν έχει την έννοια τη σημερινή. Δεν έχει την έννοια του δαίμονος με την έννοια του σατανά. Οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την έννοια του σατανά. Το κακό υπάρχει επειδή χρειάζεται να υπάρχει κάτι αντίθετο με το καλό. Γιατί λέει ο Πλάτων στο Θεέτητο που διάβαζα σήμερα, ότι χρειάζεται λέει να υπάρχει το κακό, υπάρχει ανάγκη λέει να υπάρχει το κακό, για να μπορεί να φαίνεται να ξεχωρίζει το καλό, το αγαθό. Τέλος πάντων, δαιμόνιος με την έννοια, με την έννοια που έχει στην αρχαιότητα, σημαίνει ο εκδαίμονος, αυτός που προέρχεται από τον δαίμονα. Δαίμονες είναι θεότητες που είναι κατώτερες από τους θεούς. Σημαίνει επίσης θεόπεμπτος, σημαίνει θείος, σημαίνει και θαυμαστός. Όμως έχει και την αντίθετη έννοια, σημαίνει κακόμοιρος ή καημένος που λέμε. Αν τώρα θεωρήσουμε εμείς ότι μέσα στην προσφώνησή της αυτή η Ανδρομάχη τον ονομάζει μαζί θαυμάσιο και κακόμοιρο, γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη, ακόμη πιο βαθιά αυτή η λέξη, αυτή η έννοια. Φθήσισε το σον μένος, λέει. Είναι μία έκφραση, θα σε καταστρέψει το μένος σου. Δηλαδή, είναι μία έκφραση η οποία έμεινε παροιμιώδης στην αρχαιότητα. Την ονομάζει, την εμφανίζει μάλλον με την παρομοιώδη της μορφή ο Πλούταρχος στο έργο του Περιστοικών Εναντιωμάτων, στο 1036b. Δεν αναφέρομαι στο κείμενο γιατί δεν αφορά το συγκεκριμένο κείμενο. Απλώς ξαφνικά βάζει μια έκφραση μέσα ομυρική. Φθήσισε το σον μένος. Τι θέλει να του πει? Αυτό που κάνεις, του λέει, πολεμάς, αγωνίζεσαι, δράς υπέρ το δέον. Θα σε καταστρέψει, λέει, πώς να το πω, το μένος σου, η φροντίδα η πολύ που δίνει τα πράγματα. Ούτε λυπάσαι, λέει, τον ήπιο τέκνο, τον ήπιο. Η λέξη που λέει είναι πέδα νηπίαχων. Νηπίαχος, είδαμε πιο πάνω τη λέξη νήπιος, αλλά εδώ υπάρχει και μια άλλη λέξη ομυρική, πολύ ωραία λέξη. Νηπίαχος έχει νήπιος και ιαχή. Είναι το νήπιο που κλαίει. Δηλώνει δηλαδή την νηπιακή ιαχή, λέει ο Ευστάθιος. Είναι πολύ ωραία λέξη, νηπίαχος. Και εμένα, λέει, την άμυρη, που ταχαίως θα σου γίνω χείρα. Ταχαίως, ναι, είπαμε ότι είμαστε στην 22η μέρα και ο θάνατος του Έκτορος θα έρθει σε 5 μέρες. Λέει λοιπόν, εδώ η Ανδρομάχη εκφράζει το συνέστημά της και λέει, θα σε κατακτήνουν οι Αχαιοί, λέει, πάντες εφορμόντες. Και λέει ο Ευστάθιος, μεγάλα φρονή περί του ανδρός, λέει η Ανδρομάχη. Έχει μεγάλη ιδέα για τον άνδρα της η Ανδρομάχη. Δεν αρκεί ένας Αχαιός για να σκοτώσει τον Έκτορα. Όλοι οι Αχαιοί, λέει, θα σε σκοτώσουν, πάντες εφορμόντες. Για μένα κέρδος θα ήταν, του λέει συνεχίζοντας, εσένα χάνοντας τη γη να καταδυθώ. Γιατί άλλη θαλπορή δεν έχω αν εσύ πεθάνεις. Θαλπορή με την έννοια της υπό του ηλίου διαγωγή, υπό την έννοια της ζωής δηλαδή. Αλλά άγχη θα μου μείνουν, αυτό εννοεί, θα έχω άγχη. Και ούτε έχω πατέρα και σεβαστή μητέρα, γιατί τον πατέρα μου απέκτανε ο θεϊκός Αχιλλεύς, όταν την πόλη εξεπόρθησε των κυλίκων την καλοκατοικημένη. Τη Θήβα την υψίπηλη, Θήβα, είπαμε ότι είναι τρεις οι Θήβες, να τη τρίτη Θήβα. Είπαμε η Θήβα της Αιγύπτου, η Θήβα της Βιωτίας και η Θήβα της Κυλικίας εδώ, η πατρίδα της Ανδρομάχης. Κατέκτανε και τον Ιετίωνα, όμως δεν τον εσκύλευσε, γιατί τον σεβάστηκε η ψυχή του, αλλά τον κατέκαυσε με τα στολισμένα όπλα του μαζί και την βοχητό του έφτιαξε. Και γύρω φτελιές εφύτευσαν, νύμφες ορεστιάδες, κόρες του Διός του Αιγυδοφόρου. Πτελέας είναι, πτελέα είναι η λέξη ομυρική.
οι 7 μου αδελφοί που ήταν στο Μέγαρο, να τα πάλι, να τα πάλι η ιδέα που μου μεταφέρεται στα δημοτικά τραγούδια. Δεν λέει εκείνο το τραγούδι του νεκρού αδελφού, ότι είχε 9 αδελφούς και ήταν κόρη μονάκριβη. Και εδώ, η Ανδρομάχη είναι μονάκριβη και έχει 7 αδελφούς στο Μέγαρο. Πάντες κατέβηκαν την ημέρα εκείνη στον Άδη Έσο, γιατί πάντας τους θανάτωσε ο ταχύπου στεϊκός Αχιλλεύς. Εκεί που έβοσκαν τα βόδια, τα ελικόποδα και τα λευκά πρόβατα. Και τώρα θα ρωτήσει κάποιος, αυτά τα λέει η Ανδρομάχη στον Έκτορα. Τι του τα λέει, δεν τα ξέρει, τα ξέρει. Αλλά λέει εδώ ο Ευστάθιος, οι ατυχούντες φιλούσιν και προσιδότας αδολεσχήν. Αυτοί λοιπόν που έχουν ατυχίες στη ζωή αγαπούν να λένε τις ατυχίες τους αυτές και στους ιδότες, αυτούς που ήδη τις γνωρίζουν. Τη μητέρα μου πάλι που βασίλευε υπό την δασόδη Πλάκο, αφού την απήγαγε μαζί με τα άλλα λάφυρα, πίσω εκείνος την απόλυσε λαβών άπειρα λίτρα. Αλλά στου πατρός το Μέγαρο την σκότωσε η Άρτεμις η τοξεύτρα. Δεν έχει κανέναν δηλαδή η Ανδρομάχη στη ζωή της. Έκτορα της του λέει, εσύ μου είσαι πατέρας και σεβασμία μητέρα και αδελφός, εσύ και θαλερός μου σύγκητος. Είναι καταπληκτική φράση, τόσο καταπληκτική που την ήξεραν οι Ρωμαίοι και τη λέει στον Βρούτο η γυναίκα του. Ο Βρούτος, ο Πλούταρχος έχει έναν βίο για τον Βρούτο στο 23 κεφάλαιο. Το όνομά του ολόκληρο είναι Μάρκος Ιούνιος Βρούτος και ο πατέρας του έχει το ίδιο όνομα με αυτόν. Είναι ο επιφανέστερος της οικογένειας των Βρούτων και φανταστείτε ότι όλη η οικογένεια είναι εξαιρετική. Η μητέρα του Βρούτου αυτού είναι η αδελφή του φιλοσόφου Κάτωνος. Και σύζυγό του πήρε ο Βρούτος την κόρη του Κάτωνος. Την Πορκία, την ξαδέρφη του δηλαδή, αλλά στην εποχή τους, από την ομοθεσία τους, αυτό επιτρεπόταν. Ναι, η οικογένεια των Βρούτων ήταν νομομαθής και πολιτική και όλα τα μέλη κατέλαβαν εξέχουσες θέσεις. Ο Βρούτος σπούδασε στην Αθήνα και έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στους πλατωνικούς. Έμεινε στην ιστορία ως δολοφόνος του Ιουλίου Κέσαρος, αλλά δεν είναι ο μόνος δολοφόνος, απλώς έμεινε με αυτό, ένας από αυτούς. Το σώμα του Ιουλίου Κέσαρος είχε πάνω του 23 τραύματα. Δεν τον σκότωσε δηλαδή μόνο ο Βρούτος. Ο Βρούτος έμεινε στην ιστορία με εκείνη την έκφραση. Και εσύ τέκνον Βρούτε. Η δολοφονία του Ιουλίου Κέσαρος έγινε στις 15 Μαρτίου του πλην 44. Και ακόμη μέχρι σήμερα υπάρχουν στον τάφο του λουλούδια. Δεν είναι ο τάφος, είναι το σημείο το οποίο της ηλεκτρικής πυράς. Α, μάλιστα. Είναι στη Ρωμαϊκή αγορά. Ναι, υπάρχουν, κάποιοι αφήνουν λουλούδια, όπως αφήνουν λουλούδια και στον τάφο του Καποδίστρια. Ναι, τα είδαμε κι εμείς. Και τα μεν και τα δε. Ναι, και τα δύο, ναι. Είμαστε αυτόπτης μάρτυρες. Μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Κέσαρος ακολουθεί ταραχώδης περίοδος κατά την οποία ο Βρούτος ετοιμαζόταν να φύγει από την Ιταλία. Η Πορκία προσπαθούσε να κρύψει τη λύπη και την ταραχή της και ενώ κατά τα άλλα ήταν γενναία γυναίκα, την πρόδωσε, λέει ο Πλούταρχος, ένας πίνακας ζωγραφικής. Ένα θέμα ελληνικό που έδειχνε την Ανδρομάχη που αποχαιρετούσε τον Έκτορα και καθώς παρελάμβανε από τα χέρια του το παιδί τους, είχε το βλέμμα της καρφωμένο σε εκείνον. Η θέα αυτών που έμοιαζαν με απεικόνιση του δικού της πάθους έκανε την Πορκία να ξεσπάσει σε δάκρυα και πήγαινε πολλές φορές την ημέρα να δει τον πίνακα αυτόν και έκλαιγε. Και όταν ένας φίλος του Βρούτου, ο Ακύλιος, απήγγειλε τα λόγια της Ανδρομάχης προς τον Έκτορα, ζήτα ραψοδία 429-30, Έκτορα μου είσαι πατέρας και μάνα και σύζυγος που είπαμε, ο Βρούτος χαμογέλασε και είπε «Εγώ όμως δεν μπορώ να απαντήσω στην Πορκία με τα λόγια του Έκτορος, εσύ ασχολήσω με τα δικά σου έργα που θα δούμε παρακάτω». Γιατί μπορεί από τη φύση της να υστερεί σωματικά και να μην μπορεί να κάνει τα ίδια ανδραγαθήματα με μας, αλλά στο φρόνημα υπέρ της πατρίδος θα αποδειχθεί ίση με τους καλύτερους από μας, είπε ο Βρούτος. Λεπτομέρεια. Όταν ο Ακύλιος απήγγειλε τα λόγια αυτά τα ομηρικά λόγια της Ανδρομάχης προς τον Έκτορα, δεν τα είπε στα λατινικά, δεν υπάρχει λατινική μετάφραση της Ιλιάδος, ελληνικά τα είπε, γνώριζαν ελληνικά, όπως φαίνεται και από τον βίο των Γράκχων. Αυτό δεν έχω, δεν μπορώ να το, δεν προλαβαίνω.